Κοντά μα, κυρίε και κύριοι, έχουμε τον κύριο Παπαναστασόπουλο, ο οποίο είναι χειρουργό ορθοπαιδικό και σήμερα θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ όμορφη τεχνική, την και αφορά ολική αρθροπλαστική ισχύου. Γεια σα, γιατρέ μου. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμεί γιατί αυτέ οι τεχνικέ μα κάνουν και νιώθουμε κάπω καλύτερα αν έχουμε πρόβλημα. Βεβαίω. Ναι. Να ξεκινήσουμε όμω να μα πείτε τι εννοούμε ω και τι πρόβλημα μα δημιουργεί. Η στεοαρθρίτιδα έγκυται στην φθορά του χόνδρου, ο οποίος αποτελεί μια άρθρωση. Έχει να κάνει με την βιωσιμότητα τη άρθρωση, η οποία με το πέρα των χρόνων και με το γέρο αρχίζει και καταστρέφεται. Άρα στι αρχόμενε φάσει μπορούμε λίγο να αντιδράσουμε με κάποια αντιφλεγμονώδη, με κάποια φυσικοθεραπεία. Συντηρητικούλικα Συντηρητικά στην αρχή. Στην αρχή. Με το πέρα όμω του καιρού, όταν τα, η κατάσταση αρχίζει και γίνεται ένας μόνιμος πόνος, ένα μόνιμο πόνο, ένα άλγο νυχτερινό με δυσκολία στη βαδύση η λύση μα είναι η χειρουργική επέμβαση, δηλαδή η ολική αρθοπλαστική του ισχύου. Εδώ λοιπόν πάμε να μας πείτε τι εννοούμε άμις, και πώς γίνεται αυτή η τεχνική. Η τεχνική άμυση είναι α, η, η, μια πρόσθετη προσπέλαση, είναι ελάχιστης επεμβατικότητας χειρουργική επέμβαση και όπως ακριβώς βλέπουμε, βλέπουμε στο, εδώ. Ακριβώς στο βίντεο, μας δίνει τη δυνατότητα α, να κάνουμε την προσπέλαση σε την πρόσθετη επιφάνεια και το βασικότερο όλων α, δεν είναι μόνο η πολύ μικρή τομή, είναι ότι α, δεν γίνεται καμία διατομή α, των α, μυϊκών ομάδων. Η προσπέλαση και το να φτάσουμε στο ισιού ώστε να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε την άρθρωση γίνεται διαμέσου των διαμερισμάτων των μυκών, με αποτέλεσμα να μην τα τραυματίζουμε και να μπορέσουμε σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή ο χρόνο τη αποκατάστασή μα, να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Επίση, επειδή θεωρείται ότι είναι ελάχιστη επευματική μέθοδο, έχουμε σχετικά μικρέ απώλειε αίματο, υπάρχουν ασθενεί οι οποίοι δεν μεταγγίζονται καθόλου και από εκεί πέρα η χρήση των υλικών μα είναι όπω γινόταν, όπω γίνονται σε όλε τι ολικέ αρτοπλαστικέ, τα οποία είναι τα κράματα τιτανίου, α, με, τα καινούργια τα υλικά, τα, με τα γενέστερα μάλλον όπω είναι τα κεραμικά. εδώ βλέπουμε την, την προσπέλαση που έχουμε φτάσει στο ισχύο, γίνεται η αφαίρεση τη της κεφαλής. Από εκεί πέρα... Ευγενέστατη προσπέλαση. Ναι, η προσπέλαση είναι όλο το βάρος του χειρουργείου αυτού. Από και πέρα το οστικό κομμάτι είναι η αφαίρεση της κεφαλής η οποία είναι καταστραμμένη, η διαμόρφωση α, του αρθρικού θυλάκου ο οποίος κι έχει καταστραφεί και αφαιρείται και από εκεί πέρα α, με ειδικά ξέστρα α, αφαιρούμε τα φθαρμένα τμήματα της κοτήλης όπως βλέπουμε εδώ και γίνεται εν συνεχεία η α, τοποθέτηση α, των α, υλικών μας α, και έτσι ολοκληρώνεται α, η ολική αρθροπλαστική. Είναι αυτό που έχω ξαναπεί και σε άλλες τεχνικές. Ναι, υπάρχουν τα τέλεια εργαλεία, αλλά κάποια ιατρικά εξειδικευμένα χέρια τα χειρίζονται. Έτσι ναι, δεν είναι. και έχει να, κάνει, έχει να κάνει σε αυτό το κομμάτι με την, και με το πλαίσιο της εκπαίδευσης. Βέβαια. Ε, ε, δεν σημαίνει ε, ότι το ρομποτάκι πάει ακριβώς, μόνο ακριβώς, του, ακριβώς. κάποιος το χειρίζεται για πολύ να σωστά, φτάσει πολύ μέχρι σωστά, εκεί. Σωστά, πολύ σωστά. Γιατί τώρα ένας ασθενής να επιλέξει αυτή τη μέθοδο, είναι στο χέρι του μάλλον να την επιλέξει κιόλα. Ναι, σιγά, η ερώτηση σιγά... είναι διπλή. Ναι. Ε, 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 αυτό που θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε εμεί και να του πούμε ότι μπορεί να την επιλέξει α, είναι ότι θα δει α, πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την αποκατάστασή του. Εδώ ήδη βλέπουμε μια κυρία η οποία είναι ακριβώς στην τρίτη μεταχειρητική ημέρα. Α, βλέπετε είναι ήδη εντυμένη και παίρνει εξιτήριο. Φαντάζομαι τη χαρά τη και πώ θα νιώθει αυτό ο άνθρωπο. Και όπω βλέπετε, δεν χρησιμοποιεί, παρόλο που είναι η δεύτερη η τρίτη με τη χειρητική μέρα, δεν χρησιμοποιεί καθόλου ποι. Βαδίζει μόνο με τι τη αντιβραχίου. Άρα η, η άνεση στη βάδεσή τη τη δίνει και το πλαίσιο τη ταχύτερη αποκατάσταση. Ε, Επίση δεν έχει απεριοριστικού ιδιαίτερου όρου, δηλαδή όπω χρησιμοποιούσαμε παλιότερα ανεψωτικά για λεκάνη, είτε μαξιλάρια προστασία. δύσκολα χειρουργία, τα ορθοπαιδικά χειρουργία γενικά είναι δύσκολα, βαριά. Είναι, είναι βαριά. Ο έχει... ασθενή έχει κάτι περίεργο περίεργε Ακριβώ. Είναι... Ακριβώς. Μπορέσαμε λίγο με αυτέ την τεχνική αυτή που είναι ελάχιστη επιβατικότητα, να μειώσουμε πράγματα τα οποία μα κρατάγανε πίσω όσον αφορούσε την αποκατάσταση του ασθενού. Είχε μια γενικότερη ταλαιπωρία λόγω και τη θέση και των ωρών. Ακριβώ. Και πολύ μακρά αποκατάσταση. Συζητάγαμε κάποτε ότι η απο αποκατάσταση δεν ολοκληρώνονταν νωρίτερα από του τρει μήνε. Και αρκετοί που ήταν με ιδιαίτερα προβλήματα, βαριέ δηλαδή αρθίδε, φτάνανε μέχρι και το εξάμενο στο να μπορέσουν να αναβαδίσουν φυσιολογικά. Άρα, μιλάμε και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Ακριβώς. Πόσε μέρε νοσηλεία, από ό,τι καταλαβαίνω, που θα είναι και λίγε, αλλά να το πούμε και αυτό, <Συσίλυνα> α, 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 χρειάζεται ο ασθενή. Ένα μέσο όρο είναι περίπου στι τρει ημέρε. Αυτό έγκυται πάντα και με τη φυσική κατάσταση του ασθενού, στη σωματοδομή του, αν είναι λίγο πιο βαρύ, αν έχει σοβαρά κα, ε, άλλα προβλήματα υγεία, που θα πρέπει οπωσδήποτε να τον κοιτάξουμε με κάποια ασφάλεια. Αλλά προσπαθούμε να μην ξεπεράσουμε τι τρει με τι τέσσερι ημέρε. Εδώ επίση, στο βίντεο, βλέπουμε πω ο ασθενή έχει τη δυνατότητα την ημέρα ακριβώ του εξιτηρίου τη, την τρίτη ημέρα, να μπορεί να ανέβει χάλε. Άρα, στέλνουμε ένα ασθενή σπίτι ο οποίο είναι αυτόνομο στο να κάνει τα πρώτα αρχικά πράγματα στο σπίτι του, περίπου με μια αυτονομία τη τάξη του 80-90%. Πάρα πολλοί ασθενεί, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να έχουν ένα άτομο δίπλα του που να του βοηθά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι πολύ δύσκολο, μιλάω και από την εμπειρία μου, από του παππούδε μου κτλ., είναι πολύ δύσκολο να σηκώσει έναν άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να, να αυτοεξυπηρετηθεί. Να συμμετέχει και ο ίδιο ε, ακριβώς. ακριβώ. Το κομμάτι αυτό. Το... Α, να το τονίσουμε, θεωρώ αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Α, και σε αυτό το πλαίσιο, α, βάζω του ασθενεί να κάνουν σκάλε, δεν είναι μόνο ένα, μέσα σε ένα πλαίσιο πρωτόκολλο ώστε να δω εγώ ποια είναι η εξέλιξή του, αλλά να τονώσω και την ψυχολογία ότι μπορεί να κάνει πράγματα ότι μπορεί να καθίσει σε οποιοδήποτε κάθισμα. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση από την πλευρά μου, αυτό που λέγαμε παλιότερα, μην κάθεστε σε χαμηλά καθίσματα. Χρησιμοποιείτε, όπω είπα προηγουμένω, το ανεψωτικό λεκάνη σε αυτά. Ο ασθενή πρέπει να τα ξεχάσει. Μπορεί στο, από την πρώτη μεταχειρητική μέρα να έχει μια αποκατάσταση η οποία να, να τίνει να είναι μια φυσιολογική καθημερινή ζωή. Εδώ λοιπόν, παίρνοντα πάσα, πέστε μου περίπου το χρόνο που θέλουμε για αποκατάσταση. Ναι. Όπω όπως είδαμε και προηγουμένω, ο ασθενή θα βαδίσει με τι πατερίτσε. Για να επιστρέψετε να Ακριβώ. Θα βαδίσει με τι του, με τι δύο μάλλον πατερίτσε, για ένα χρονικό διάστημα των πρώτων 20 ημερών. Ε, συνέχεια, το δεύτερο follow-up είναι στι 40 ημέρε. Εδώ βλέπουμε την ασθενή στι 40 ημέρε, η οποία έχει πετάξει όλε τι πατερί, δύο πατερίτσε, βαδίζει εντελώ ελεύθερα, χωρί καμία, και δεν χωρίς καμία υποστήριξη. Ακριβώς. Γιατί και η μακροχρόνια χρήση των ε, αντιφλεγμονωδών ε, δεν φέρνουν και τόσο καλά αποτελέσματα. Γενικά, γενικά, παρουσιάζουν προβλήματα είτε σε γαστρεντρικές διαταραχές. Υπάρχουν τώρα κάποιες ομάδες ασθενών που μπορούν να κάνουν ή να μην κάνουν αυτό το χειρουργείο. Δηλαδή μια συστηματική πάθηση αν έχει ζάχαρο, αν έχει καρδιά, αν παίρνεις αντιπηκτικά, όλα αυτά. Ναι, ναι. ε, Αυτέ είναι οι ενδείξει ασφάλεια ή αντεδείξει ασφάλεια που θα ήταν σε όλα, στο πλαίσιο οποιοδήποτε χειρουργείο ασχέτω τη τεχνική τη άμυση. Αυτό εμεί που μπορούσαμε να βοηθήσουμε με την τεχνική αυτή είναι, επειδή έχει πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση, ε, ενδείκνυται. Αν θέλετε περισσότερο σε ανθρώπου που έχουν σοβαρά προβλήματα, είτε είναι καρδιοπαθή, είτε φανταστείτε έναν χρόνο αιμοκαθερώμενο ασθενή, ο οποίο πρέπει να πηγαίνει ένα-δύο μέρε σε μια μονάδα για να κάνει αιμοκάθαρση. Άρα, πλέον του δίνουμε τη δυνατότητα να κινηθεί πάρα πολύ πιο γρήγορα, και, ώστε να μπορεί να, μεταβιβα... να, να μετακινείται. Θα έλεγα ότι είναι μία, ένα χειρουργείο επιλογής για ομάδε βαριέ σα ε, καταστάσει συστηματικών ακριβώς, ε, ένα, ένα, ακριβώς, ένα, ένα καρδιοπαθή ή, ακριβώς, ή ένα αναπνευστικό ασθενή που δεν θε να τον καθυλώσει στο κρεβάτι πάρα πολύ. Είναι πολύ διαφορετικό να του λε την πρώτη μέρα, ξέρει, σήκω και κάτσε στην καρέκλα σου και ξεκινάει να περπατά από το που το γινόταν παλιότερα, που ανακαζόντουσαν και καθόσαν στο κρεβάτι πάρα πολλέ μέρε για, για, να αναρρώσουν. Και όπω θα δούμε και στην ακτινογραφία... Γιατί, συγγνώμη που σα διακόπτω, πάλι. αλλά πολλέ φορέ μπορεί να, έχει και μια, να πάει καλά το χειρουργείο και μετά να κάνει και μια εμβολή. Πολύ σωστά. Αυτό είναι μέσα στα, στα πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε σαν ασφάλεια. και όπω βλέπουμε στην ακτινογραφία, εδώ βλέπουμε έναν ασθενή ο οποίο έχει φθαρμένα και τα δύο τα ισχύα. Εδώ επίση είναι μια άλλη κατηγορία ασθενών οι οποίοι μπορεί Είτε να. Είδαμε ότι γίνεται ναι, ταυτόχρονα. Ακριβώ. Επειδή είναι, ο ασθενή είναι τοποθετημένο σε ύπτια θέση, έχει τη δυνατότητα με την πρόσθετη προσπέλαση να μην μετακινήσει καθόλου τον ασθενή. Και να κάνει. Και, και, βλέπουμε μετά τη μετεχειρητική ακτινογραφία, έχει γίνει η ολική αρθροπλαστική και στα δύο τα ίσχυα. Έχουμε μειωμένη, όπω είπα πριν, α, με απώλεια αίματο και αυτό μα δίνει τη δυνατότητα σε ασθενεί που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα υγεία, σαφέστατα γιατί χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε: μπορούμε αμέσω να έχουμε α, 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 ολική αρθροπλαστική των νησιών άμφο. Αυτό που θα ήθελα να σα ρωτήσω και να κλείσουμε είναι σε ποιε δραστηριότητε μπορεί να επανέλθει και τι χρόνο χρειάζεται για τι γνωστέ και αν χρειάζεται τι περιβόητε φυσιοθεραπείε. Το χρόνο που πρέπει πώς να πώς κάνει πώς. για να επαναλειτουργήσει και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή, όπω είπαμε προηγουμένω, δίνω στον ασθενή μια αυτονομία τη τάξη του 80% με, 100, με την τρίτη μετεχειρητική ημέρα, δεν προτείνουμε συνήθω φυσικοθεραπείε. Πρέπει να είναι άνθρωποι που οποίοι να είναι είτε υπέρβαροι είτε μεγάλη ηλικία που το μικό του σύστημα δεν είναι το καλύτερο δυνατόν. Από εκεί πέρα, ένα ασθενή στι 20 μέρε μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί να επιστρέψει σε μια δουλειά γραφείου. Και όπω είπαμε και προηγουμένω, follow το follow-up των 40 ημερών που αφαιρείται και η δεύτερη πατερίτσα, μπορεί πλέον να κινηθεί πολύ πιο ελεύθερα και, ε, και να μετακινηθεί πολύ πιο άνετα. Δραστηριότητε που ρωτήσατε, ορίστε η απάντηση είναι η φωτογραφία. Α, <laughs> το βλέπω. Έτσι, ένα ήπιο τζόκινγκ για κάποιον που θέλει. Οι ή και τέννη ακόμα έχουν παίξει ασθενή. Μπορεί να το κάνει μετά, την, μετά το πέρα των τριών μηνών περίπου. Αυτό είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα. Και σας okay. ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις τεχνικές που μας μαθαίνετε και μας παρηγορείτε ταυτόχρονα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.